écologie ou pouvoir d'achat. Emmanuel Macron et Marine Le Pen insistent chacun sur les thèmes clés de leur programme. Opposition de style aussi, à deux jours du débat de l'entre-deux-tours, les candidats vont tenter d'éviter de faire les mêmes erreurs qu'il y a 5 ans. Στη Γαλλία τα εκλογικά επιτελεία έχουν πάρει φωτιά και με εντατικά φροντιστήρια προετοιμάζουν τους υποψηφίους πρόεδρους για το κρίσιμο debate. On regarde un peu les angles morts de l'adversaire, on regarde si on est bien au carré nous sur nos propositions, le rythme, la tonalité. Moi je trouve qu'il est clair, je trouve qu'il dit les choses, qu'il regarde les gens dans les yeux. Qu'il a de la profondeur, qu'il connaît ses dossiers, de la prospective, qu'il est lucide. Ο απερχόμενος πρόεδρος προσπαθεί να προσετεριστεί τους εκλογείς της αριστεράς, υποσχόμενος μια δεύτερη πράσινη προεδρία. Mon prochain premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποθανατίζεται από την προσωπική του φωτογράφο σε χαλαρές στιγμές να αγκαλιάζει τη σύζυγό του, να διαλέγει πουκάμισο για την ομιλία του, να δένει τη γραβάτα του, να ανεβαίνει με βήμα ταχύ στην εξέδρα, αλλά και να ξεκουράζεται σε καναπέ με ανοιχτό το πουκάμισό του. Η Μαρίν Λεπέν έχει παραδεχθεί ότι το 2017 έφτασε κουρασμένη στο τηλεοπτικό debate. Τώρα θέλει να περάσει μια εικόνα πιο προσιτή και όχι τόσο ακραία. Pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, applicable et qu'il correspond à ce que souhaitent les Français. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με περιθώριο λάθους 3% φέρουν τον Μακρόν να διατηρεί προβάδισμα έως και 12 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της Λεπέν. Στους δρόμους του Παρισιού η κοινή γνώμη είναι διχασμένη. Je sais que je vais faire barrage à la droite. Donc ça va être Macron, hein. Tout est possible. Moi je crois en la victoire de Marine dimanche prochain. Οι διαβουλεύσεις στους κόλπους της ανυπότακτης Γαλλίας δείχνουν ότι όσοι ψήφισαν για πρόεδρο τον Ζαν-Λικ Μελανσόν στον πρώτο γύρο έχουν χωριστεί στα τρία. Ένας στους τρεις θέλει να ψηφίσει Μακρόν την επόμενη Κυριακή. Το 29% θα απέχει από το δεύτερο γύρο. Ενώ το 38% λέει ότι θα ρίξει λευκό ή άκυρο. Deux candidats pour deux visions opposées de la France et de l'Europe. Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont encore 5 jours pour convaincre les électeurs indécis, notamment ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Το debate το βράδυ της Τετάρτης θα καθορίσει πολλά, πριν την κρίσιμη για όλη την Ευρώπη κάλπη της Κυριακής.